πλάτη. Χωρίς ερωτήσεις. Δεν χρειάζονται, νομίζω, ερωτήματα. Κοιτάξτε, σε επίσημες επισκέψεις, όπως είναι αυτή, δεν μπορεί να περιμένει κανείς πολλά πράγματα εξειδικευμένα. Έχω πείραν από επίσημες επισκέψεις. Ήμουν μέλος της κυβερνήσεως εδώ για 11 περίπου χρόνια και έλαβα μέρος σε πολλές επίσημες επισκέψεις. Φυσικά, η Κύπρος είναι μια μικρή χώρα, οτιδήποτε κάνει δεν μπορεί να έχει το μέγεθος αυτών των επισκέψεων. Αλλά από την πείρα μου, εξειδικευμένα θέματα δεν μπορούν να λυθούν σε επίσημες επισκέψεις. Μπορεί να μπουν κάποιες αρχές κάτω όμως. Γι' αυτό είναι σημαντικό. Ακούσαμε αυτά τα οποία ελέγχθησαν και από τον πρόεδρο Παυλόπουλο και από τον πρόεδρο Ερντογάν. Είναι γεγονός ότι έκαμε κάποια αναφορά στην Κύπρο για δίκαιη και βιώσιμη λύση. Φυσικά αυτές τις δύο λέξεις θα ακούω τώρα και 50 χρόνια. Δεν αλλάζει τίποτε. Ο καθένας ερμηνεύει το δίκαιο και βιώσιμο με τον τρόπο που το θέλει ο ίδιος. Άρα η αναφορά Ερντογάν σε δίκαιη και βιώσιμη λύση από τη δική μας αναφορά σε δίκαιη και βιώσιμη λύση ίσως να χωρίζει την ερμηνεία ένα χάσμα. Όχι ίσως. Τη χωρίζει. Υπάρχει καμιά αμφιβολία. Ναι. Δεν μπορούσε να πει ότι θέλω άδικη και μη βιώσιμη λύση. Ναι. Λέει δίκαιη και βιώσιμη, ενώ πως την αντιλαμβάνεται ο ίδιος. Και φυσικά εμείς έχουμε τη δική μας ερμηνεία. Πρακτικά αυτό δεν σημαίνει πολλά πράγματα. Για αν να το συνδυάσουμε πρακτικές. Με την παραπομπή του στο Μπούρκενστοκ όμως, πώς την ερμηνεύουμε. Τις εξής παραπομπές το συνδύασε και με το Αιγαίο, το ναι. Κυπριακό. Είναι μια σύνδεση που την επιθυμούν οι Τούρκοι χωρίς αμφιβολία. Διότι είναι σαν να μας λέει ότι αν προχωρήσουμε εμείς να βοηθήσουμε να λυθεί το Κυπριακό, θέλουμε να δούμε τι θα γίνει και στο Αιγαίο, το οποίο καλύπτεται από τη συνθήκη της Λοζάνης, την οποία θέλει να αναθεωρήσει κατά κάποιον τρόπο. Πέραν τούτου, έκαμε και αναφορά στο Μπούρκενστοκ και στο θέμα του οποίου ανέκυψε τότε με το δημοψήφισμα. Εγώ είμαι από εκείνους που ήμουν υπέρ του δημοψηφίσματος, κατά συνέπεια δεν μπορώ να το σχολιάσω με τον τρόπο που θα το σχολιάζει κάποιος που ήταν εναντίον. Χωρίς αμφιβολία από πλευράς διεθνούς παρακολούθησης του θέματος, έναν όχι στη μια κοινότητα και έναν ναι στην άλλη, δεν ερμηνεύεται πολύ υπέρ μας και δεν έχει ερμηνευθεί πολύ υπέρ μας. Μπορεί εμείς εδώ, στο δικό μας χώρο, με τον τρόπο που βλέπουμε τα πράγματα, να το βλέπουμε όπως θέλουμε. Αλλά ένας μέσος άνθρωπος σου λέει αυτός είπε ναι, ο άλλος είπε όχι για την ίδια πρωτοβουλία, η οποία στηρίχθη πάνω στα Ηνωμένα Έθνη. Και τα Ηνωμένα Έθνη για πολλούς είναι η βάση για τα παρακάτω. Τώρα, δεν ξέρω όταν θα συναντηθεί ο Ερντογάν μαζί με τον Πρωθυπουργό τι θα γίνει, διότι σωστά υπέδειξε ο κύριος Παυλόπουλος ότι δεν είναι εκτελεστικός άρχον ο ίδιος, είναι head of state και όχι head of government, ενώ ο Ερντογάν είναι και τα δύο. Και στην Κύπρο φυσικά έχουμε πρόεδρον ο οποίος είναι και τα δύο. Είναι μια από τις εξαιρέσεις στο διεθνή χώρο. Συνήθως άλλος είναι ο αρχηγός του κράτους και άλλος ο αρχηγός της κυβερνήσεως. Και στην Ευρώπη είναι αυτό επικρατεί σχεδόν παντού. Θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθούν αυτά τα πράγματα και στις παρακάτω συνομιλίες που θα είναι πιο ουσιαστικές φυσικά, διότι οι δύο που θα συνομιλήσουν παρακάτω θα είναι και οι δύο επικεφαλής κυβερνήσεων. Μάλιστα. Που παίρνουν αποφάσεις. Κύριε Αγγελίδη, οι δηλώσεις Ερντογάν, επικεντρωνόμαστε αναπόφευτα στα της Κύπρου, η διασύνδεση, η παραπομπή σε Μπούρκενστοκ και στα δημοσιοφίσματα και η διασύνδεση με το Αιγαίο. Κοιτάξτε, δεν είναι τα μόνο που πρέπει να αντιμετωπίσει κανένας. Μίλησε σαφώς για επικαιροποίηση. Προσπάθησε να το απαντήσει νομικά και όχι υπό την ειδονία του Προέδρου, ο κύριος Παυλόπουλος. Και του εξήγησε ότι δεν πρόκειται περί αναθεώρησης, αλλά περί ερμηνείας που πρέπει να εφαρμόζεται η συγκεκριμένη συνθήκη ως δίκαιο που ισχύει για τόσα χρόνια με τις τρέχουσες καταστάσεις. Δηλαδή ουσιαστικά του είπε ξεκάθαρα ότι για το Αιγαίο δεν τίθεται θέμα να συζητήσουμε. Παρέλειψε νομίζω ο κύριος Παυλόπουλος να του πει ότι αφού μιλάς για την μειονότητα την οποία θέλει να ονομάζει τουρκική, προσέξτε, το είπε δύο φορές, τουρκική μειονότητα, υπάρχει και απόφαση, είπε, του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και όχι μουσουλμανική, και έπρεπε σε εκείνη την περίπτωση να πει ο κύριος, νομίζω ο κύριος Παυλόπουλος, ελπίζω να το πει ο Υπουργός των Εξωτερικών και της Ελλάδος, ότι τη συνθήκη της Λοζάνης δεν την παραβιάζει η Ελλάδα μόνο σε αυτό το σημείο όπως ισχυρίστηκε.
η ίδια η Τουρκία πώς συμπεριφέρθη στην Ήβρον και στην Τένεδο. Πώς συμπεριφέρθη για τους Κωνσταντινούπολίτες που ήσαν έναν μέρος της ρύθμισης που πρόβλεπε η Λοζάνη. Άρα λοιπόν, με τις δηλώσεις που έχει κάνει σε αυτόν το επίπεδο, έχω την εντύπωση ότι ο κύριος Ερντογάν πηγαίνει και διεκδικεί αυτή τη στιγμή πράγματα τα οποία ίσως να μην μπορούσε να τα θέσει με άλλον τρόπο και τα διεκδικεί εκεί όπου η ίδια η Ελλάδα θέτει κατά τρόπον ξεκάθαρον από πάντα ότι τα θέματα της Συνθήκης της Λοζάνης δεν είναι προς συζήτηση και ότι η ίδια δεν δέχεται να συζητηθεί οτιδήποτε. Πρέπει παράλληλα να πούμε ότι ο κύριος Ερντογάν είπε ότι ο πόλεμος δεν μπορεί να είναι λέξη που να χρησιμοποιηθεί μεταξύ των δύο αυτών χωρών. Το κάζους μπέλι, το οποίο διατηρεί η Τουρκία για τόσα χρόνια, είναι αντίφαση σε σχέση προς αυτά που ο ίδιος ισχυρίζεται. Ταπεινή λοιπόν άποψη η δική μου είναι ότι έχω τις αμφιβολίες μου εάν μπορεί αυτή η γενική και αόριστη νεφελώδης αναφορά για δίκαιη και βιώσιμη λύση να έχει σχέση με εκείνον που προϋποθέτει για ό,τι αφορά την Κύπρο σαν χώρα κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι το μέρος δίκαιο της λύσης θα πρέπει να είναι ταυτόσιμο και να εμπίπτει απόλυτα στους όρους, τους κανόνες και το δίκαιο το ευρωπαϊκό. Αν δεν μείνει λοιπόν το δίκαιο όπως το αναφέρει γενικά και όριστα ο κύριος Ερντογάν συνδεδεμένο με αυτό που έχουμε υποχρέωση να εφαρμόσουμε σαν κράτος δικαίου μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ως να μιλά για άλλες εποχές. Άρα λοιπόν σωστά ο κύριος Παυλόπουλος του είπε ότι οι συνθήκες, οι νόμοι, η συνθήκη της Λοζάνης, η συνθήκη της Λισαβόνας, η οποία περιέχει και πρόβλεψη για προστασία μειονοτήτων, είναι πράγματα τα οποία οφείλουμε να σεβόμαστε. Και η Κύπρος, όπως και η Ελλάδα, ως κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν μπορούν να αγνοούν, ούτε μπορούν να αναζητούν λύση στο Κυπριακό ή έστω και στο Αιγαίο, που να μην έχει σχέση με ό,τι ισχύει ως δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εξού και αναφορά σε σεβασμό της κυριαρχίας ενός κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προφανώς. Ο κ. Παυλόπουλος στην εισαγωγή του ήταν πολύ προσεκτικός, δεν προσπάθησε να ανοίξει κεφάλαια, μίλησε ως ένας πρόεδρος ενός κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θύμισε αυτά που, ας μην το ξεχνούμε, επιδιώκει και η ίδια η Τουρκία με την πορεία της προς την Ευρώπη να καταστήσει ως υπερέχον του τουρκικού δικαίου το ευρωπαϊκό δίκαιο. Δεν μπορούν αυτές οι αντιφάσεις να παραμένουν και να εμφανίζεται ουσιαστικά ως νέος πορθητής ο κύριος Ερντογάν. Λοιπόν, θα έρθω κοντά σας κύριε Ρολάδη σε πολύ... μια στιγμή. Κύριε Αγγελίδη, σε ό,τι αφορά την παραπομπή στον Μπούργκερστοκ, πώς σχολιάζεται? Ήταν από τυχαίο που το είχε αναφέρει για να υπενθυμίσει ότι εκείνοι είναι έτοιμοι να λύσουν τον Κυπριακό κατά τις υποδείξεις τότε των Ηνωμένων Εθνών. Αλλά επειδή ο κ. Ρολάνδης είπε ότι ο ίδιος ήταν υπέρ του ναι, εγώ είμαι εξ εκείνων που υποστήριξα σαφέστατα το όχι, θα πρέπει να πω ότι δεν υποστήριξαμε το όχι τυχαία. Υποστήριξαμε το όχι σε ένα σχέδιο το οποίο ουσιαστικά προέβλεπε σαφέστατα παρθενογένεση και δημιουργία ενός μορφώματος κρατικού που θα διελύεται μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα χωρίς να έχουμε δυνατότητα να καταφύγουμε οπουδήποτε. Άλλωστε, 7 μέρες μετά το δημοψήφισμα, ο Κυπριακός λαός γνώριζε ότι θα εισέρχεται στην Ευρώπη το κράτος και θα έπρεπε τότε να έχουμε την προστασία και του ευρωπαϊκού δικαίου αλλά και της ίδιας της Ευρώπης. Λοιπόν, πριν έρθω κοντά σας κύριε Ρολάδη, μία μικρή... Αν μπορώ να πω και εγώ ένα λεπτό, εφόσον ευθύει για αυτό το θέμα, δεν θα πάμε τώρα να ανοίξουμε το θέμα φυσικά του δημοψηφίσματος, αλλά διαφωνώ με αρκετά από τα οποία έχει πει ο κύριος Αγγελίδης. Είναι γεγονός ότι το σχέδιο εκείνων και το έγραψα τότε και το είπα ήταν το χειρότερο από όλα από όσα είχαμε από το παρελθόν. Παρ' όλα αυτά είχατε ταχθεί υπέρ. Είχα ταχθεί υπέρ διότι έβλεπα ότι πάμε χειρότερα σιγά σιγά όπως και πήγαμε τελικά χειρότερα. Πού βρισκόμαστε τώρα? Άρα ήταν χειρότερο από όσα προηγήθηκαν, αλλά ήταν καλύτερο από όσα θα ακολουθούσαν, λέτε. Όπως αυτή είναι η ιστορία του Κυπριακού προβλήματος. Αλλά όχι, τώρα είναι τα λάθη τα δικά μας, κύριε. Γιατί είπε κανείς πως δεν είναι τα λάθη τα δικά μας. Συγγνώμη, κράτος της Ευρώπης και να εγκαταλείπουμε το Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Όχι, δεν εγκαταλείπουμε καθόλου το Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Όταν απορρίψαμε τις καλύτερες πρωτοβουλίες του παρελθόντος, φτάσαμε εκεί. Και τώρα δεν μπορεί να πάμε πουθενά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τέλος πάντων, δεν ξέρω αν θέλετε να ανοίξουμε αυτό το θέμα. Δεν είναι το θέμα. Δεν είναι θέμα να το ανοίξουμε. Είναι θέμα
θέμα να μην αφήνονται σκιές σε αναφορές που γίνονται κατέρωθεν και η κάθε πλευρά που πήρε κάποιες θέσεις τότε είχε τα επιχειρήματα της. Όπως τα είχα και εγώ, τα έχει και ο κύριος Αγγελίδης, δικαίωμα του να τα έχει. Εν πάση περιπτώσει, πρόσεξα και εγώ ότι έβαλε έμφαση σε αυτό το θέμα, σε αυτήν την πρώτη σύσκεψη που είχαν ο Ερντογάν, διότι θεωρεί ότι του συμφέρει να βάλει έμφαση. Ήρθε χωρίς αμφιβολία εδώ για να πάρει και όχι για να δώσει. Γι' αυτό δεν έχω αμφιβολία και πιστεύω ότι όλοι μας. Τι τώρα προσκαλέσει έχουμε την. Κοιτάξτε, όλες οι επισκέψεις γίνονται με αυτήν την έννοια. Δηλαδή, στις συναντήσεις η κάθε πλευρά θέλει να πάρει περισσότερα από αυτά που θα δώσει. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Οργανώνει το σωστά όμως, κύριε. Το ξέρετε καλύτερα από εμένα. Το ξέρω, διότι πήρα μέρος σε πολλές τέτοιες συσκέψεις. Άρα πρέπει να βάλουμε κάποια όρια. Όρια, πώς θα του βάλει στο στόμα του όρια, τι θα πει. Θα του πει από πριν τι θα πει. Δεν μπορεί να του πει από πριν τι θα πει. Και δεν ξέρουμε και τι θα πει παρακάτω. Αυτό είναι το φοβερό. Και παρακάτω τι μπορεί να πει όταν πάει τώρα στη Θράκη. Τι θα πει εκεί. Τώρα είναι μια προκαταρκτική κουβέντα που κάνουν στη συνάντηση των δύο Προέδρων. Όταν πει στις λεπτομέρειες με το Τσίπρα και παρακάτω, όταν πάει στη Θράκη, μπορεί να ακούσουμε πολύ περισσότερο. Μα είπε εν τουρκική μειονότητα. Ακριβώς. Πράγμα, λέει. Πού κατά το διεθνές δίκαιο είναι επιτρεπτό αυτό το πράγμα. Και όμως το λέει, σημειώστε ότι πάρα πολλές χώρες κάνουν το ίδιο πράγμα σχετικά με μειονότητες δικές τους σε άλλη χώρα. Επήγα στη Ρουμανία, είχαμε το ίδιο θέμα με τους Ούγγρους που είναι εκεί. Οι Ρουμάνους θεωρούν Ρουμάνους, οι Ούγγροι θεωρούν Ούγγρους. Αυτό συμβαίνει πάντοτε σχεδόν παντού. Υπάρχουν Τούρκοι στη Βουλγαρία. Οι Βούλγαροι τους θεωρούν Μουσουλμάνους, οι Τούρκοι τους θεωρούν Τούρκους. Δηλαδή είναι μια τέλειωτη ιστορία αυτή. Αλλά δεν έπρεπε, πιστεύω, να το εγείρει αυτό το επίπεδο τουλάχιστον σε αυτήν την επίσκεψη. Μπορούσε να το αφήσει. Είναι και μπροστά στον πρόεδρο της Δημοκρατίας που δεν έχει τέτοια δυνατότητα να το απαντήσει. Ο πρόεδρος είναι επικεφαλής του κράτους, όχι της κυβερνήσεως. Έπρεπε να μπουν κάποιες αρχές, πιστεύω. Ναι. Αλλά δεν μπορεί να σταματήσει τον πρόεδρο της Τουρκίας από του να πει εκείνα που θέλει. Να του στείλει σημείωση από πριν, email, που πρέπει να πει. Καταληκτικά σχόλια. Να είμαστε αισιόδοξοι. Ελέγχθηκαν και θετικά υπό την έννοια των προθέσεων περί δημιουργίας, να δημιουργηθούν γέφυρες φιλίας. Ξέρουμε φυσικά στη διπλωματία και στη διεθνή κακέρα αυτό στην ουσία πρόκειται για ένα παρεδώσε. Έτσι δεν είναι. Κοιτάξτε, διότι δεν, είναι, δεν υπάρχουν φιλίες διεθνώς, υπάρχουν συμφέροντα. Αλλά εδώ μίλησε για τους μουφτίδες. Συγγνώμη, ήταν δηλαδή. Ξεκάθαρες οι απαιτήσεις. Και συνέκρινε με τον Πατριάρχη. Λοιπόν, δηλαδή προφανώς δεν έρχεται για να διαμορφώσει όντως γέφυρες φιλίες. Έρχεται να διεκδικήσει. Να και για είναι να φανερό πάρει, να δώσει, ότι το θέτει φιβολία. Σε μια συνάντηση που ουσιαστικά οι δημοσιογράφοι είναι μέσα για να ακούσουν κάποια τυπικά αυτή τη στιγμή. Και αντί να μείνει στα τυπικά. Στα ευχολόγια ενδεχομένως, στις ωραίες κουβέντες, μπήκε στο βάθος της ουσίας των δικών του διεκδικήσεων. Γι' αυτό και είπα μπήκε και με τις ποδίνες που λέμε στην καθομιλουμένη. Ποσιτής προσπαθεί να μιμηθεί. Ας σας δώσω το λόγο. Προσωπικά το ανέμενα, ναι. Διότι πάντοτε η πείρα δείχνει ότι όταν γίνει μια επίσημη επίσκεψη, ο επισκέπτης και ο προσκαλών πάντοτε θέλουν να βγάλουν όσο μπορούν περισσότερα. Φυσικά πιστεύω ότι έπρεπε να αποφευθούν από πλευράς Ερντογάν ορισμένα πράγματα που είπε σε αυτό το επίπεδο στην πρώτη σύσκεψη που είχε. Να. Αυτά είναι θέματα που αφορούν κυβερνήσεις. Μπορούσε να τα εγγύει. Αν ήθελε να τα πει, να τα έλεγε μετά από τη συνάντηση με Τσίπρα. Ακριβώς. Και όχι με τον τρόπο που αυτή η συνάντηση καλύπτεται πλήρως από τα μέσα ενημέρωση κλπ. Να προσθέσω μόνο κάτι, για να είμαστε και λίγο πρακτικοί. Είναι γεγονός ότι στον τομέα των οικονομικών, τουριστικών, τον τομέα της ενέργειας. Οι δύο χώρες έχουν τεράστιες σχέσεις. Δηλαδή το μεταξύ τους εμπόριο αυτή τη στιγμή περνά τα 6-7 δισεκατομμύρια. Οι επενδύσεις εκατέρωθεν είναι τέτοια τάξεως επίσης. Έχουν σχέσεις πολύ καλές στον τομέα της ενέργειας. Αυτό που είπε ο Ερντογάν για τον τουρισμό είναι σωστό. Κατακλείζεται και η Ελλάδα από Τούρκους τουρίστες και η Τουρκία από Έλληνες τουρίστες. Σε αυτόν τον τομέα που είναι το ιδιωτικό κεφάλαιο μπλεγμένο, υπάρχει αρκετή επιτυχία, διότι μάλιστα. Υπάρχουν τα συμφέροντα εκεί. Στα θέματα υπόλοιπα, τα εθνικά ή τα ευρύτερα πολιτικά θέματα, που μας αφορούν τα και προβλήματα εμάς, τα οποία είπα και εγώ, τα είπε και ο κύριος Αγγελίδης. Τα οποία επεκτείνονται και όμως μαζί σε αυτή την περίοδο, τελειώνουν. Επεκτείνονται διότι έχουμε τη δήλωση τη χθεσινή του Πρόεδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, που διαμορφώνει μια νέα κατάσταση εντάσεων εδώ στην περιοχή. Yeah. Η Τουρκία εμφανίζεται με συγκεκριμένη θέση. Η Τουρκία η οποία ουσιαστικά ανέχεται
τις υποδείξεις και τις συμμαχίες ή τις συμφωνίες με τη Ρωσία, η οποία Ρωσία προφανώς αποβλέπει στο να μειώσει την δύναμη ή την δυναμική του ΝΑΤΟ στην περιοχή. Όλα αυτά τα πράγματα έπρεπε να είχαν προετοιμαστεί, νομίζω, πολύ πιο κατάλληλα από πλευράς Υπουργείων Εξωτερικών της Ελλάδος και της Τουρκίας. Είναι, κατά την άποψή μου, ο κύριος Ερντογάν, ναι, λέμε ότι είναι, δεν μπορεί κανένα να προλάβει τι θα κάνει ο κύριος Ερντογάν. Είναι απρόβλεπτος. Αλλά άμα έκαμε δηλώσεις στο Sky δύο μέρες πριν έρθει στην Ελλάδα και είπε για επανακαθορισμό ουσιαστικά της Λοζάνης, νομίζω ότι ήταν ένα θέμα που θα έπρεπε πιο, με τρόπο πιο κατακόρυφο να είχε τοποθετηθεί η Ελλάδα πριν από αυτήν τη συνάντηση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε πολύ λίγο, κυρίες και κύριοι, και η θέση της κυβέρνησης επί των δηλώσεων που μόλις ακούσαμε.